Στα μέσα του 2013 τοποθετούν οι πιο αισιόδοξοι τα πρώτα καραβάκια στο Θερμαϊκό μετά τη νέα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Ελπίζω ότι τη φορά και ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν, με όλες αυτές τις διευκολίες που παρέχει το δημόσιο, αλλά και την αγάπη και τη θέληση των Θεσσαλονικιών, να συμμετάσχει. Για να διευκολύνουμε την αστική θαλάσσια συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, για να ξαναζήσουμε όμορφες εικόνες όλοι μας και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά να δουν πώς μπορεί να είναι η πόλη έχοντας ξανακερδίσει σε έναν βαθμό τη θάλασσά της. Εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε μια συνάντηση για την, να δούμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε και που είναι να ακολουθήσουμε μια τυπική αυτή, διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μπλεγμένο καθεστώς λιμενικών ταμείων και διάφορα τέτοια που ισχύουν, αλλά ελπίζω να τα ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε στην προκήρυξη ενδιαφέροντος για τον ανάδοχο καταρχήν και στην κατάθεση του φακέλου για την κατασκευή των αυτών. Θα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η βασική διαδρομή θα έχει τέσσερις τάσεις: Πλατεία Ελευθερίας, Μέγαρο Μουσικής, Μαρίνα Καλαμαριάς και Περαία. Η διάρκεια της διαδρομής θα είναι περίπου 35 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε 15 με 20 λεπτά. Επίσης, θα υπάρχει εξπρές διαδρομή, όπου σε 20 λεπτά κάποιος θα βρίσκεται από τη Θεσσαλονίκη στην Περαία. Η εκτίμηση των επιβατικών μετακινήσεων είναι γύρω στις 15.000 την ημέρα. Οι μελετές θα το παρουσιάσουν σήμερα. Το εισιτήριο θα κυμαίνεται από 2 έως 2,5 ευρώ. Ελκυστικό πιστεύω σε σύγκριση με το μεγάλο κόστος της βενζίνης και τη δυσκολία της στάθμευσης για το ΙΟΤΑΧΗ, το μεγάλο κόστος του ταξί βέβαια και τη μεταπιβίβαση με τα λεωφορεία που συνεπάγεται μεγάλη καθυστέρηση. Είναι ένα σίγουρα πολύ ελκυστικό μέσο και με αυτή την τιμή πιστεύω πως θα έχει πάρα πολύ μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Η κατασκευή των στάσεων και των λιμενικών υποδομών θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, ενώ ο ιδιώτης επενδυτής θα επιβαρυνθεί το κόστος αγοράς και λειτουργίας των καταμαράν. Και οποιαδήποτε καινούργια κατάσταση και τελείως καινούργια κατάσταση, όπως είναι η μετακίνηση με καραβάκι για να πας στη δουλειά σου ή οπουδήποτε, αργεί να στρώσει. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, έτσι σαν παράλληλη σύγκριση. Η Αττική Οδός όταν ξεκίνησε είχε μια πρόβλεψη νομίζω πενταετίας να πιάσει κάποια νούμερα. Τα νούμερα αυτά τα πιάσαν στη διετία επάνω. Πράγματι δεν είναι λίγα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η προσπάθεια. Άλλωστε, αρκετές, όπως είπα, 15 χρόνια γίνονται προσπάθειες και δεν μπορούν να αποδώσουν. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά ο συντονισμός και η προσπάθεια που γίνεται, ειδικά με την πρωτοβουλία του Γιάννη του Μπουτάρη, αλλά και όλων των δημάρχων και της Καλαμαριάς και του Θερμαϊκού και την υποστήριξη της περιφέρειας, να έχουμε αποτελέσματα. Από την πλευρά του Υπουργείου, από την αρχή αγκαλιάσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, θα είμαστε αρρωγοί και υποστηρικτές. Πιστεύω ότι λεκτικά είναι εφικτή. Όμως με τα τόσα που έχουμε δει μέχρι σήμερα και οι δυσκολίες οι οποίες κάθε φορά βγαίνουν και καινούργιες, νομίζω ότι θέλει πολύ μάχη από όλους μας. Θα πρέπει όμως να είμαστε αισιοδοξοί, παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει γενικότερα και την γκρίζα, θα έλεγα, εκτίμηση για τα μελούμενα. Νομίζω αυτό είναι ένα παραθυράκι αισιοδοξίας. Δεν θα πρέπει να το κλείσουμε. Ίσα-ίσα προσπαθούμε να το φωτίσουμε περισσότερο ο καθένας από την πλευρά του. Ο κύριος Αλεξανδρής επεσήμενε δύο σημεία της μελέτης που χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις. Δεν θέλω να το ρωτήσω αν τυχόν η οικονομική μελέτη, αν συμπεριέλαβε αυτή τη διαδικασία μεταφοράς βαρέων οχημάτων. Όσον αφορά για το επιβατικό κοινό, πράγματι έδειξε ότι από την πλευρά της μηχανιώνας είναι μειωμένη η κινητικότητα των επιβατών. Ένα άλλο όμως το οποίο με ανησύχησε και θα πρέπει να το παλέψουμε με το δυνατό είναι ότι μέσα στη μελέτη συμπεριλαμβάνεται και θα έλεγα και διαχείριση και εκμετάλλευση των κηλικίων από τον επιχειρηματία. Είναι κάτι που θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, διότι αν τα κηλικία, τουλάχιστον στην Περαία ή οπουδήποτε στην Αγία Τριάδα, την επιβάτη ή μηχανιώνα, δημιουργηθούν κηλικία μέσα στον χώρο της εσάθμευσης, αντιλαμβάνεσαι, θα δημιουργήσει μια αντιπαλότητα και ένα κοινωνικό πρόβλημα στους κατοίκους και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής. Εξάλλου, η προέκταση της βασικής γραμμής αποτελεί ζητούμενο και για άλλες περιοχές.